Σήμερα βρισκόμαστε στο πιο νευραλγικό τμήμα του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κέντρο Κοινότητας. Ένα κέντρο το οποίο παρέχει όλα τα προνοιακά επιδόματα για τους αδύναμους και για τις, γενικά για τις ευάλωτες ομάδες. Έχουμε εδώ το παράρτημα Ρωμά, έχουμε το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών και μαζί και με τον υπόλοιπο πληθυσμό βοηθάμε τους αδύναμους. Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθημερινά από τις 8 ώρα το πρωί ως τις 4. Να ξέρετε ότι από εδώ τα στελέχη μας μπορούν και εξυπηρετούν πάνω από 3.000 άτομα το χρόνο. Τα οποία αυτά τα άτομα είναι όλα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα που δικαιούνται. Στο κέντρο κοινότητας που λειτουργεί στο Δήμο Μυτιλινής λειτουργεί παράρτημα Ρωμά και παράρτημα για αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν άδεια διαμονής. Τα επιδόματα τα οποία ετούνται οι συμπολίτες μας είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα ενοικίου, των ανασφαλίστων υπερηλίκων για άτομα άνω των 67 χρονών τα οποία δεν έχουν ασφαλιστικό φορέα, το επίδομα γέννησης και τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα. Δουλεύουμε στο Κέντρο Κοινότητας στο παράρτημα από το 2017, προσπαθώντας να, με τις δράσεις που θα κάνουμε να εντάξουμε τους ανθρώπους αυτούς στην τοπική κοινωνία. Οι δράσεις μας είναι πολύπλευρες. Ουσιαστικά σε 4 πεδία προσπαθούμε να δράσουμε. Το ένα είναι στα θέματα της παιδείας, θέματα υγείας, εργασίας, δουλειάς και το να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκτήσουν ένα σπίτι ώστε να είναι και μέσα στον ιστό της πόλης ή εναλλακτικά να ξαναφτιάξουμε τον καταβλισμό ώστε να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες. Το ιδανικό θα είναι να κλείσει ο καταβλισμός και, γιατί ουσιαστικά ο καταβλισμός είναι ένα γκέτο και να μπορέσουμε τους ανθρώπους αυτούς να τους φέρουμε να ζήσουν όπως οι υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού μας και της πόλης μας, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα εργατικό δυναμικό, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν την εργασία τους όπως οι υπόλοιποι συμπολίτες μας και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα σε κάποιο βαθμό και πόσο δύσκολο είναι? Εντάξει, είναι και δεν είναι μόνο οι νοοτροπίες του ντόπιου πληθυσμού. Έτσι υπάρχει αρκετός αντιτσιγκανισμός και ρατσισμός, αλλά είναι και η νοοτροπία των ίδιων των Ρωμά, οι οποίοι δύσκολα πείθονται να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Μέχρι στιγμής σε κάποια σημεία έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Δηλαδή στο κομμάτι της υγείας έχουμε καταφέρει να εντάξουμε σχεδόν όλα τα παιδιά στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Στο κομμάτι της παιδείας έχουμε καταφέρει φέτος, μάλλον την προηγούμενη χρονιά, φέτος δεν έχουμε στοιχεία ακόμα, επίσημα στοιχεία από την πρωτοβάθμια, είχαμε 57 παιδιά στα σχολιά. Φέτος προσπαθούμε 2 παιδιά τα οποία έχουν πάρα πολύ δημοτικού να πάνε στο γυμνάσιο, λίγο δύσκολο αυτό. Και στα θέματα εργασίας έχουμε καταφέρει να εντάξουμε, να βάλουμε ανθρώπους Ρωμά, Τσιγκάνους και στην κοινοφελή εργασία και στο ΚΙΤ να δουλέψουν. Και αρκετοί από αυτούς έχουν βρει δουλειά είτε σε οικοδομή είτε στο μάζιμα της ελιάς και κάποιοι, 1-2, προσπαθούμε να πιάσουν δουλειά στην ανακύκλωση. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το θέμα της κατοικίας. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, παρότι έχουμε κάνει από το 2017 2 σχέδια δράσης. Υπάρχουν χρήματα στο Υπουργείο τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να τους εντάξουμε στον οικιστικό ιστό και να αναμορφώσουμε τον καταβλισμό. Απλά πρέπει να μπει μπροστά ο Δήμος με τις τεχνικές του υπηρεσίες για να λύσει θέματα γραφειοκρατικά. Να ξέρετε και εμείς σαν σύνδεσμος και σαν Δήμος, συμφωνώ με όλο ο κ. Καλογουρίδης,
προσπαθούμε από το ξεκίνημά μας να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά, να τους φέρουμε κοντά μας. Ήδη γίνονται κινήσεις, κάνουμε ημερίδες, θα κάνουμε και άλλες δράσεις για τους Ρωμά. Χρειάζονται τη βοήθειά μας. Φανταστείτε τώρα ένα παιδάκι που είναι 2-3 χρονών να μεγαλώνει σε ένα καταβλισμό μέσα στα σκουπίδια, να μην μπορεί να κάνει ένα μπάνιο, να μην μπορεί να κάνει κάτι. Δεν θα περιμένουν αυτό το παιδάκι να το κάνουν καθηγητή. Γι' αυτό πρέπει όλα αυτά τα παιδιά να τα αγκαλιάσουμε, να συνεργαστούμε με το Δήμο. Ήδη είμαστε σε μια καλή σύνδεση και επαφή, ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τον καταβλισμό και να τον ξαναφτιάξουμε τον καταβλισμό. Ο καταβλισμός είχε παραδοθεί καινούριος με προκάτμες, με όλες, με ίδρυση και αποχέτευση. Απλά δεν έχει γίνει σωστή φύλαξη και έχει καταστραφεί όλο αυτό. Και όπως είπε ο κ. Καλογρίδης, δεν μας φτάνει ο καταβλισμός. Εμείς θέλουμε, όπως γίνεται και στη Δυτική Λέσβο, τα παιδιά, τον Ρωμά και οι ίδιοι να το καταλάβουν και να πάμε να δώσουμε κάποια επιδόματα στέγασης και να βρουν σπίτια και να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο. Να σας αναφέρω και σαν σύνδεσμος κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Σήμερα μάλλον είναι η παγκόσμια μέρα καταπολέμησης της φτώχειας. Και εμείς σαν σύνδεσμος είμαστε κοντά στους μη προνομιούχους, λειτουργεί το κοινωνικό φαρμακείο, ξεκινάμε το κοινωνικό ιατρείο, ενισχύσαμε το κέντρο κοινότητας με τη δημιουργία κοινωνικής μονάδας που και αυτή θα λειτουργήσει και θα πάει σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά για να βοηθήσουμε εκεί τους κατοίκους που δεν μπορούν να κατοικούν στο κέντρο κοινότητας. Παράλληλα λειτουργεί η κοινωνική μας σηματοθήκη, έχουμε το κοινωνικό μας παντοπολείο και βλέπουμε έτσι ο κόσμος έρχεται, μας βοηθάει και μας στηρίζει για να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Σε συνεργασία με τη ΣΑΜΣ, μια μη κυβερνητική ιατρική οργάνωση, από τη Δευτέρα, 14 του μηνός μέχρι και αύριο, παρέχουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε πληθυσμό Ρωμά, σε ευάλωτους, ξαναδίνουμους, εδώ σε πρόσφυγες, σε μετανάστες. Δωρεάν γίνεται όλη αυτή η δράση για να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα νοσοκομεία εδώ. Στα πλαίσια αυτά, εκτός από τους ΣΑΜΣ, προσπαθούμε να βρούμε συνεργάτες και να αποκτήσουμε συνεργασίες και με άλλες οργανώσεις. Ας πούμε, είχαμε μια επαφή με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το ΕΚΠΑ, με την Ιατρική Σχολή, να δημιουργήσουμε μια πιο σταθερή συνεργασία σε θέματα ιατρικής περίθαλψης, κυρίως για τους Ρωμά. Μέχρι τώρα, επειδή και εκείνη τέλειωσε η χρηματοδότησή τους, δεν το έχουμε καταφέρει. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε στο προσεχές διάστημα. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι τόσα χρόνια που είμαστε μαζί τους, με τους Ρωμά, έχει δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης του παραρτήματος Ρωμά και γενικότερα του κέντρου κοινότητας με τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, μπορούμε ή προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά που τους λέμε, δεν τους τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, απλά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και να τα κάνουμε, είμαστε συνεπείς και τα κάνουμε. Με αποτέλεσμα να μας έχουν δείξει εμπιστοσύνη και να προστρέχουν για πολλά ζητήματά τους. Αυτός είναι και ο ρόλος του δικός μου, του διαμεσολαβητή, έτσι. Ο ρόλος μου είναι να λιάνω και να φέρω να λιάνω τις γωνίες και να φέρω σε επαφή τους ανθρώπους αυτούς με τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος του Δήμου Μυτιλίνης, ούτε εκπρόσωπος δικός τους. Έτσι. Απλά τα τελευταία χρόνια, με όλη αυτή τη λειτουργία του κέντρου κοινότητας, καταφέραμε να οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες. Η ΣΑΜΣ βρίσκεται στην Ελλάδα από το 2015. Είναι διεθνής ιατρική μη κυβερνητική οργάνωση που στόχο έχει να παρέχει ιατρική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη και διάφορες άλλες υπηρεσίες σε όσους ανθρώπους το έχουν ανάγκη. Έχοντας ξεκινήσει από το προσφυγικό, πλέον δραστηριοποιούμαστε σε όλα τα ζητήματα της υγείας, όσον αφορά και Έλληνες και Ελληνίδες, τόσο στην σωματική υγεία, με παιδιατρική και γυναικολογία, όσο και στην ψυχική υγεία. Και βρισκόμαστε στο νησί της Λέσβου αυτή τη στιγμή, με μια αποστολή καρδιολογική, παιδιατρική, γυναικολογική, μαιευτική, κατά την οποία έχουμε εξετάσει ένα εύρος ανθρώπων από κάθε background και πληθυσμό, προκειμένου να ενισχύσουμε το νησί της Λέσβου και να αποδείξουμε ότι όλοι οι άνθρωποι και από οποιοδήποτε background και αν προέρχονται μπορούν να ενωθούν στο κομμάτι που αφορά στην υγεία.
Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δράση σας. Σας θέλουμε να είστε κοντά σας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και υπόλοιπες δράσεις γιατί σας χρειαζόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, είμαστε καλά.